Κύριε Ραμπάτ, μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον, η Xerox κατάφερε να αυξήσει τα οικονομικά της μεγέθη, διευρύνοντας παράλληλα τα μερίδια αγοράς της. Πώς συνέβη αυτό? Αυτό συνέβη διότι είχαμε τις κατάλληλες υπηρεσίες την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή, η Xerox ήρθε στην αγορά και προώθησε λύσεις τεχνολογίας συνοδευμένες με υπηρεσίες οι οποίες βελτιώνανε σαφέστατα την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να κάνουν αρχικές επενδύσεις. Αυτό ιδίως στα περίοδο των τελευταίων ετών με την οικονομική πίεση ήταν κάτι το οποίο βοήθησε πάρα πολύ τις επιχειρήσεις να αναδιαρθρωθούν και να υποστηριχθούν στον τομέα αυτό και έτσι μας έδωσε ένα προβάδισμα καθώς εμείς είχαμε φέρει αυτό στις υπηρεσίες πρώτοι στην Ελλάδα και τις είχαμε στήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέρα από αυτό, η Xerox σαν εταιρεία και πριν τα χρόνια της κρίσης πάντα ήταν μια εταιρεία η οποία είχε ένα ανθρώπινο δυναμικό πολύ καταρτισμένο. Ήμασταν μια νοικοκυρεμένη εταιρεία, είχαμε ήδη ένα πολύ καλό αποτύπωμα στην χώρα. Είμαστε εδώ από το 1972 με μεγάλη επιτυχία και με σταθερότητα. Και έτσι οι καλές βάσεις και η καλή γενικά εικόνα που είχαμε στην αγορά, το after sales service μας και η εστίαση στον πελάτη και στις ανάγκες του ήταν πράγματα τα οποία έχουν περάσει στην αγορά και έτσι βοήθησε η όλη αυτή η εικόνα να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την επιτυχία την οποία αναφέρατε. Έπειτα λοιπόν από 4 δεκαετίες δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά, πώς βλέπει η Μητρική τις εξελίξεις εδώ και την πορεία της θυγατρικής της? Πάντα ήμασταν μέσα στις 3 καλύτερες ευρωπαϊκές Xerox, ευρωπαϊκές χώρες και είμαστε ένας contributor στην Xerox θετικός από πάρα πολλές απόψεις. Είμαστε ένα παράδειγμα και όσον αφορά τα αποτελέσματα, την κερδοφορία, τα μερίδια, αλλά και όσον αφορά το ανθρώπινο μας δυναμικό, την ικανοποίησή του. Έχουμε βγει 6 φορές best workplace. Mm-hmm. Όσον αφορά τα surveys που γίνονται σε πελάτες, που μας κατατάσσουν πάρα πολύ ψηλά σε επίπεδο ικανοποίησης και συγκριτικά είμαστε μικροί μεν σαν χώρα, σαν Xerox Ελλάδος, αφού εκπροσωπούμε την μικρή ελληνική αγορά, αλλά μεγάλοι σαν αποτέλεσμα, καθώς σε πάρα πολλά επίπεδα αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση. Άρα λοιπόν, αν θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά εκείνα που σας δίνουν το προβάδισμα, το συγκριτικό πλεονέκτημα και σας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό, ποια θα ήταν αυτά? Το πρώτο πράγμα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία και το αποτέλεσμα αυτό βγαίνει και στην αγορά. Από εκεί και πέρα, σαφώς, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η καινοτομία. Η Xerox είναι μια εταιρεία που σε συνεχές πλαίσιο φέρνει κάτι καινούριο στην αγορά, αλλάζει τα δεδομένα και συνήθως ο ανταγωνισμός μας ακολουθεί, άρα η πρωτοπορία είναι πάντα ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Και ένας τρίτος πυλώνας είναι οι συνεργάτες μας. Έχουμε μακράν την καλύτερη κάλυψη στην ελληνική αγορά, με ένα δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών που τους έχουμε μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια και έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την υπηρετική Ελλάδα και στα νησιά. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που μας διαφοροποιεί. Ποια είναι η συμβολή της Xerox στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων? Πώς αυτοματοποιούνται πλέον οι διαδικασίες για μια εταιρεία? Δεν είμαστε πια η εταιρεία του copying ή του printing. Ήδη έχουμε πολλές εφαρμογές, τεχνολογικές, πρωτοποριακές λύσεις για να μπορέσουμε να αυτοματοποιήσουμε τις διαδικασίες των επιχειρήσεων, να επικοινωνούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Για παράδειγμα, σε μια τράπεζα έχουμε τη δυνατότητα η έγκριση των δανείων με ένα λογισμικό που εμείς παρέχουμε μέσα στις λύσεις μας, στη συνολική, να γίνεται σε χρόνο 80% ταχύτερα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Έχουμε εφαρμογή που στον τουριστικό κλάδο είναι πάρα πολύ χρήσιμη, καθώς με ένα λογισμικό μπορούν να μεταφράζουν σε 45 διαφορετικές γλώσσες μια πληροφορία. Εντυπωσιακό. Ναι, εντυπωσιακό. Ή να ψηφιοποιούμε τις πληροφορίες οποιασδήποτε επιχείρησης και να τη διαχειριζόμαστε με τον καταλληλότερο τρόπο ώστε να φτάσει στους τελικούς αποδέκτες γρήγορα και αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν, σαφώς μιλάμε για παρεμβάσεις στη λειτουργία του γραφείου, στη λειτουργία των επιχειρήσεων με τέτοιο τρόπο
ώστε να βελτιώσουν την επικοινωνία τους και τις διαδικασίες που σήμερα λειτουργούν. Πού βρίσκεται ο κλάδος συγκριτικά με το εξωτερικό και πώς βλέπετε να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια? Γενικά θα έλεγα ότι πάμε παράλληλα με το εξωτερικό. Ό,τι συμβαίνει έξω συμβαίνει και εδώ. Δεν υπολοιπόμαστε σε κάτι. Υπάρχει μια εστίαση προς τις ψηφιακές λύσεις και στην συνολική διαφορά όσον αφορά την επικοινωνία. Συνολικότερα ο κλάδος μπορεί να πει κανείς ότι έχει μια μεγάλη στροφή, καθώς πηγαίνουμε πολύ περισσότερο σε υπηρεσίες και λογισμικά και σε προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Νομίζω αυτό δίνει νέες ευκαιρίες, μας βάζει σε πιο έτσι, exciting πράγματα και έχουμε μπροστά μας ενδιαφέρουσες εξελίξεις και το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον καινοτομικό τρόπο που λειτουργούμε, φέροντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να είμαστε όλο και πιο χρήσιμοι σε αυτή την γρήγορη αλλαγή που συντελείται στον κόσμο. Εκτός από επικεφαλής μιας γνωστής πολυεθνικής στην Ελλάδα, είστε και πρόεδρος της ΕΑΣΕ. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το μέλλον για το επιχειρήν σε επίπεδο νέων προκλήσεων? Το μέλλον είναι ψηφιακό. Δεν έχει να κάνει με το σε ποιο κλάδο είμαστε. Η ψηφιακή αλλαγή έρχεται και επηρεάζει τους πάντες. Είτε είσαι εταιρεία τεχνολογίας, είτε δεν είσαι εταιρεία τεχνολογίας. Συνεπώς, η ΑΣΕ, η Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Ελλάδος, έχει μια σημαντική πρόκληση μπροστά της να βοηθήσει το ελληνικό management, να το δει αυτό πιο καθαρά και να δώσει γνώση και πληροφορία για να μπορέσουμε να διοικήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να φτάσουμε στην επιτυχία και να είμαστε σημαντικότεροι. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον θεσμικό της ρόλο, θέλουμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά και θετικά στα δρόμενα, ώστε η διοίκηση της χώρας και γιατί όχι και η δημόσια διοίκηση να μην βοηθήσουμε να γίνει αποτελεσματικότερη. Έχουμε και έναν άλλο σημαντικό στόχο, καθώς πιστεύουμε ότι οι νέοι είναι το μέλλον και έχουμε ιδιαίτερα στεναχωρηθεί που έχουν φύγει πάρα πολλά νέα παιδιά έξω με ικανότητες. Το φαινόμενο του brain drain. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε τα ταλέντα και τις ευκαιρίες και η ΕΑΣΕ με την εμπειρία των στελεχών της έχει ένα σημαντικό ρόλο εκεί να διαδραματίσει και με mentoring αλλά και με τρόπους έβρεσης και απασχόλησης των νέων ανθρώπων, αλλά και των νέων επιχειρήσεων, των startups. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθιστούν, κατά τη γνώμη σας, μια εταιρεία αξιοθαύμαστη? Θα ξεκίναγα από το ίδιο της το προσωπικό. Δευτερευόντως, αξιοθαύμαστη είναι μια εταιρεία όταν οι ίδιοι πελάτες στο επιβεβαιώνουν, άρα δεν είναι ένας τίτλος, είναι κάτι που πρέπει να έρχεται από το δίπτυχο υπάλληλοι και πελάτες. Από εκεί και πέρα, η σταθερότητα στις αξίες και στις αρχές μιας επιχείρησης την κάνουν αξιοθαύμαστη. Φυσικά, να μην παραβλέψουμε την καινοτομία. Εταιρείες οι οποίες ανακαλύπτουν πράγματα, κάνουν τη ζωή των επιχειρήσεων και της κοινωνίας σαφώς παραγωγικότερη. Είναι σαφέστατα ένα άλλο σημείο που διαφοροποιεί και την κάνει αξιοθαύμαστη. Κλείνοντας, από την προσωπική σας εμπειρία, ποια είναι εκείνα τα συστατικά, τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει ένας καλός μάνατζερ ως όπλα στη φαρέτρα του για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας και το επιχειρήν γενικότερα? Καταρχάς, πρέπει να έχει όρεξη για συνεχή μάθηση. Επίσης, στην σημερινή μας εποχή, σαφέστατα, ένας leader πρέπει να είναι συνδεδεμένος και με τα social media. Πρέπει να ξέρει πώς να λειτουργήσει μέσα από αυτά και να μπορεί να ερμηνεύει πράγματα που συμβαίνουν στο κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα, η εμπειρία η οποία έχει χτιστεί με τα χρόνια λειτουργίας σε δύσκολες καταστάσεις είναι πάντα ένα πολύ σημαντικό όπλο στη φαρέτρα ενός μάνατζερ. Θα έλεγα ειδικά ο Έλληνας CEO που έχει περάσει από όλα αυτά τα δύσκολα των τελευταίων ετών και έχει αντιμετωπίσει πολύ παράξενες καταστάσεις, πρωτόγνωρες. Τον έχει γεμίσει αυτό με αυτοπεποίθηση και με δυνατότητες,
όπου κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε περιβάλλον του ζητηθεί. Κύριε Ραμπάτ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ επίσης.